Καλημέρα. Τον καφέ μου. Παγωμένος, μέτριος, ανευγάλακτος. Με γάλα, με. Πόσες φορές θα το πούμε. Αχαρίνα! Ωχ. Συγγνώμη, φιλαράκι, έκανα λάθος. Σε πέρασε για κάποιον άλλον, ε. Ωραία, χάλια σε έκανα. Μην την αρέσει. Κυριακό, φέρε από αυτά τα βρεμένα παλιά, μωρέ, να καθαρίσουμε. Άστο, δεν χρειάζεται, άστο. Τι έκανε, Σωτηρίο, ακόμα δεν είστε. Με ματιάσανε, αγόρι μου, με ματιάσανε, τι να κάνω. Καλώς ήρθες. Πώς θα πας. Όμορφα. Και εσύ μια χαρά είσαι, βλέπω, κούκλε μου, ε. Ωραιότερος άντρας στις 3-3-2 ώρες. Χρόνια τώρα, ε. Από ό,τι βλέπω, γνωριστήκατε. Εντάξει, το προσπαθήσαμε λιγάκι, αλλά δεν μας έκατσε λίγο στραβά. Από εδώ ο Σμιναγός Παύλος Τάικος. Μας ήρθε πέρσι από τα Φάντομ. Από εδώ, τον Καζόνι. Πάλι ρεζίλι με κάνατε, έτσι. Να σου πω, σκοφαντίες είναι, υπερβολές. Απλά, ό,τι αυτοκίνητο και γυναίκα πιάνω στα χέρια μου, Καζόνι. Τα κακόμοιρα. Μες στην καρδιά του με έχει αυτό το παιδί. Είναι το πρώτο σοκ. Δώσ' του λίγο χρόνο. Λοιπόν, κερνάω καφεδάκι να μου τα πεις όλα για το σπιτικό μας, έτσι. Να σου πω, ο Νίκας δεν γύρισε. Δεν τον πήρε το μάτι μου. Δεν είναι εδώ. Πού είναι, πήρε μετάθεση. Στην Ανδριανόπολη. Έχει πάει σύνδρομο στο ραντάρ στην Πάρνηθα. Α, ωραία. Λοιπόν, δύο φραπεδάκια του κυρίου Παναγιώτου. Να του βάλεις μπόλικο πάγο για να λέει πολλές κρυάδες. Το καθάρισες. Έριξα λίγο νερό, αλλά δεν βγήκε. Πρέπει να το καθαρίσω, δεν έχω και πλυντήριο. Εντάξει, να σου πω, στείλ το στο καθαριστήριο, ας το πληρώσω εγώ το έξοδο, έτσι. Καλωσύνη σου, αλλά μην ξοδεύεσαι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καθίστε. Πριν πούμε μετά της ενημέρωσης, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Σμιναγό Σωτηρίου που ήρθε από το ΓΕΑ. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μύραρχη. Επίσης, σήμερα περιμένουμε και τον καινούριο αρχιμηχανικό της Μοίρας, τον... Καλημέρα σας. Επιτρέπετε, κύριε Μύραρχη. Συγγνώμη που διακόπτω. Πήγα στο γραφείο σας, αλλά δεν ήσασταν εκεί. Μου είπαν ότι θα σας βρω εδώ. Σμιναγός Χάρης Ευσταθείου. Σας έχουν ενημερώσει για την άφηξή μου, ελπίζω. Ναι, βέβαια. Μόλις τώρα θα ανέφερα το όνομά σας. Αλλά νόμιζα ότι... Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στη μοίρα μας, Σμιναγέ. Ευχαριστώ. Μπορείτε να καθίσετε κάπου. Μόλις τελειώσω την ενημέρωση θα κάνω τις απαραίτητες συστάσεις. Λοιπόν, κύριοι, όσον αφορά το πρόγραμμα πτήσεων, είστε ενήμεροι. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Θέλω να κάνετε έγκαιρα briefing, ώστε να ξεκινήσουμε νωρίς. Το μεσημέρι μετά τις πτήσεις, θέλω την ομάδα επιχειρησιακής σχεδίασης στο γραφείο μου. Είστε ελεύθεροι. Συγχωρέστε την έκπληξή μου, αλλά δεν περίμενα... Ότι είμαι γυναίκα. Νόμιζα ότι σας είχαν ενημερώσει σχετικά. Ναι, ναι, με έχουν ενημερώσει για όλα, αλλά με παραπλάνησε λίγο το όνομά σας. Δεν έχετε χιάδικο. Λοιπόν, να σας συστήσω μερικούς από τους χειριστές της μοίρας μας. Υπάρχουν και άλλοι που απουσιάζουν λόγω υπηρεσίας και ορισμένοι που είναι σε άδειες. Από εδώ ο Σμιναγός Παύλος Τάικος. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Ο Σμιναγός Θάνος Σωτηρίου, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στη μοίρα μας. Και από εδώ ο Πισμιναγός Ωραίσης Παναγιώτου. Παναγιώτου. Σας έχω ακουστά. Α, είναι διάσημος σε όλο τον κόσμο. Προφανώς έχουμε κάποιο κοινό γνωστό. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριοι, είστε ελεύθεροι. Θα τα πούμε μετά στο debriefing της ημέρας. Πηγαίνετε.
Είχα κάποια προβλήματα με το ραντάρ στην αρχή της πτήσης. Θα τα κουβεντιάσω στο κοντρόλ. Πώς πήγε η πρώτη μέρα με το καινούργιο αφεντικό? Με την Ευσταθίου. Θα δείξει. Είχα ακούσει πριν από μερικούς μήνες για αυτήν. Είναι επαγγελματίας και έμπειρη, αλλά σκυλή. Στην αρχή άλλο του είχε βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Έλα, μωρέ, υπερβολές. Εμένα μου φάνηκε πολύ γλυκιά. Τι θα σου φαινόταν εσένα? Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Αλλά η κοπέλα για να είναι αρχιμηχανικός δεν είναι τυχαία. Συμφωνώ. Αλλά όπου υπάρχει καπνός. Δηλαδή τώρα θες να μου πεις ότι είναι σκύλα το πρωί και γατούλα το βράδυ. Καλά, είναι ο συνδυασμός που προτιμώ αυτός, έτσι. Δεν σας προτιμάει αυτός όμως, κύριε συνάδελφε. Έτσι, μια ζωή άτυχος είναι. Είχα ένα μικρό πρόβλημα. Θα το πω στο κοντρόλ και θα ανοίξω παρατήρηση. Ξεκίνα τη μεταπίσωση επιθεώρηση με αυτά που γύρισαν τώρα. Θέλω να ετοιμαστούν γρήγορα. Γι' αυτό με την παρατήρηση θα ενημερωθείς από το κοντρόλ. Αλλάξτε ζώα. Ίσως φανεί το πιο τυχερός. Να μου θυμίσεις να γελάσω το βράδυ, έτσι. Ήταν καλό, παραδέξτε. Αλλά εντάξει. Έτσι, για να συνέλθω λίγο από το σοκ, πάμε να πιούμε καμιά μπυρίτσα, είσαστε. Μα δεν μπορώ. Πρέπει να πάω σπίτι. Θέλω να ετοιμαστώ για τις διακοπές μου. Κι εγώ έχω δουλειά. Πάω αύριο κι εγώ κάνω σπίτι. Ψάχνεις για σπίτι? Ναι, με πέταξαν έξω το παλιό και πρέπει να βρω το συντομότερο καινούριο. Ξέρεις τίποτα? Όχι. Αλλά θα το έχω υπόψη μου. Ευχαριστώ, ρε φιλαράκο. Πρέπει να βρω κάτι για να κερδίσω την καρδιά του. Μίλα λιγότερο. Θέλω να δω αν κρατάς καφέ, ξέρεις, πριν χαιρετηθούμε, μην έχουμε κανένα τύχημα βάλει. Καλημέρα. Όλα καλά? Όμορφα. Δεν μου λες? Πάντα έτσι, εσύ μες την τρελή χαρά. Α, πάντα. Για τους γνωστούς λόγους, φαντάζομαι. Η ζωή είναι μικρή και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι πάντα. Για άλλους είναι μεγάλη. Ξέρεις, εξαρτάται πότε σου χτυπάει η καμπάνα. Αλλά μικρή ή μεγάλη, τη ζωή πρέπει να την περνάμε γελώντας, όχι κλαίγοντας. Δεν συμφωνείς? Δεν μπορούμε να γελάμε πάντα. Όχι, πώς δεν μπορούμε να γελάμε? Γιατί ακόμη και από την άσχημη πλευρά να το δεις. Πάω για καφέ, θέλεις? Όχι, έχω πει. Περίμενε, μισό λεπτό. Βρήκα ένα νοικιαστήριο. Έλα, ρε, εσύ πού? Απέναντι από το σπίτι μιας φίλης μου. Να. Εδώ έχω το τηλέφωνο, άμα θέλεις πάρ' το σου. Έκανα να τους πάρω μόλις προσγειωθώ, μην τους την άξω από το κρεβάτι, έτσι. Ευχαριστώ πάντως. Δεν το γράψεις? Το έγραψες, στο σκληρό. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν έχεις άδεια?